Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, καλή χρονιά να έχετε. Καλημέρα. Πολλά τα θέματα, από πού να ξεκινήσουμε. Να πάμε από το θέμα της ακρίβειας που περιμένουμε μέτρα από την κυβέρνηση, ταλανίζει τον κόσμο. Συζητάμε για την ακρίβεια ακόμα και στα βρεφικά γάλατα, απορρυπαντικά. Ναι, νομίζω και εγώ ότι αυτό είναι από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική οικογένεια και η ελληνική κοινωνία συνολικά, γιατί έχει να κάνει με τον τρόπο που αναπτύσσεται και λειτουργεί η οικονομία. Βγήκαν αυτές τις μέρες, ήταν το φως δημοσιότητα στοιχεία σύμφωνα με για την κερδοφορία των επιχειρήσεων τον τελευταίο χρόνο, το 2022. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, έχουμε στις 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν καταγράψει κέρδη συν 76% πάνω σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Το 1/3 από αυτές τις επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις τροφίμων. Τα κέρδη αυτά, η αύξηση των κερδών είναι στα 25,1 δις. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα τα οποία διοχετεύονται στις επιχειρήσεις και αυτά σε περίοδο πληθωρισμού. Που βλέπουμε δηλαδή ότι ο πληθωρισμός, η ακρίβεια, δεν αγγίζει τα κέρδη. Ίσα-ίσα τα γιγαντώνει. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτική των ΠΑΣ και η επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης και ο τρόπος που με τα μέτρα που παίρνει δήθεν για την ακρίβεια, τελικά καταλήγουν να ενισχύουν την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων. Αυτό λοιπόν είναι συγκεκριμένη επιλογή. Γι' αυτό και δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο πρόβλημα, το εισόδημα και το διαθέσει τι κάνει ο κόσμος με αυτά τα λεφτά, αλλά και γενικά την πορεία ανάπτυξη του τόπου. Τώρα, το άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που επίσης είδαμε αυτές τις μέρες είναι ότι τα μισά χρήματα από το μισθό, τις μισές μέρες του μήνα, οι εργαζόμενοι δουλεύουν για να πληρώσουν φόρους. Τις άλλες μισές για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες στα ήδη. Και πώς γίνεται, ενώ έχουμε το 1/3 σε μισθούς με ευρωπαϊκές χώρες, να έχουμε πιο ακριβά προϊόντα από αυτές. Ναι, βέβαια. Μα η ακρίβεια δεν είναι μόνο θέμα τιμών. Η ακρίβεια είναι και θέμα μισθών. Και τι είναι το διαθέσιμο εισόδημα μετά από όλα αυτά τα πράγματα. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό το γνωρίζουμε πια, γιατί έχουμε αρκετά στοιχεία που το δείχνουν αυτό. Δεν είναι ούτε αυτό που λέει η κυβέρνηση εισαγόμενη ακρίβεια, ούτε αυτό που λέει η αντιπολίτευση ακρίβεια Μητσοτάκη. Ο πληθωρισμός πλήττει αυτή τη στιγμή όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι οικονομίες σήμερα. Οι καπιταλιστικές οικονομίες, θα πούμε εμείς, γιατί έχει να κάνει με το πώς αναπτύσσεται και λειτουργεί η οικονομία. Τώρα, το ότι στην Ελλάδα αυτό ή σε κάποιες άλλες χώρες αυτό μπορεί να είναι ακόμα πιο επίπονο για τον κόσμο, έχει να κάνει φυσικά με το διαθέσιμο εισόδημα που έχει. Και γι' αυτό και τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση και το καλοκαίρι και τώρα με τις αυξήσεις. Τα ψίχουλα, είπαμε εμείς τότε, των μισθών των δημοσίων ή τώρα με τις πολυδιαφημισμένες τριετίες που ελάχιστοι τις πήραν και θα δούμε και πώς θα πάει αυτό σε βάθος χρόνου ή την αύξηση του κατώτατου μισθού, είναι ψίχουλα απέναντι στις αυξήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Και μιλάμε για είδη ανάγκης καθημερινά, δεν μιλάμε για είδη πολυτελείας. Πραγματικά, οι περισσότεροι πια λένε ότι δεν φτάνει μέχρι τις 20 του μήνα ο μισθός. Την ίδια στιγμή έχουμε επιτάχυνση των πληστηριασμών. Έχουμε και από εκεί πλήττεται ο κόσμος. Και φυσικά, παράλληλα, τρέχουν ιδιωτικοποιήσεις. Δηλαδή, από το μισθό που δεν έχει, που δεν το περισσεύει, πρέπει να καλύψει και άλλες βασικές του ανάγκες που μέχρι τώρα, σε έναν βαθμό, καλύπτονταν από δημόσια συστήματα όπως η υγεία ή η παιδεία. Και βλέπουμε τώρα τρέχουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το λύκειο και το δημοτικό ξέρουμε ότι είναι δωρεάν, αλλά ξέρουμε και σε τι κατάσταση βρίσκω, τι προβλήματα έχω. Θα πάμε και σε αυτό. Να πάμε τότε, αφού λέτε ναι, ότι. Συγγνώμη, ναι. Ναι, όχι. Αφού λέτε ότι οι εταιρείες κερδίζουν και δι' των τροφίμων και γενικότερα οι εταιρείες μέχρι και 75%, φαντάζομαι θα συμφωνείτε με αυτά που ανακοίνωσε χθες ο κύριος Χατζηδάκης, ότι θα βάλει συμπληρωματικό φόρο 15% σε πολυεθνικές και μεγάλες εταιρείες. Ναι. Καλό είναι να φορολογηθούν οι μεγάλες εταιρείες. Το θέμα είναι αν φορολογούνται επαρκώς σε σχέση με το, και ειδικά σε σχέση με τον τρόπο που φορολογείται ο κόσμος, οι υπόλοιποι δηλαδή, οι μη εταιρείες, τα νοικοκυριά. Τι θέλω να πω, ακούσαμε για παράδειγμα, είναι λίγα αυτά. Μπροστά στην τρελή κερδοφορία των τελευταίων ετών, είναι λίγα. Και δεν φτάνουν
όχι μόνο για να έρθει μια, αυτό που λένε, μια φορολογική δικαιοσύνη, ούτε για να καλυφθούν πραγματικά να αποδοθεί στην κοινωνία ένα κομμάτι του πλούτου που έχει παραγάγει αυτή η κοινωνία. Το άλλο που έχει επίσης ενδιαφέρον είναι τα πολυδιαφημισμένα πρόστιμα που έχουν μπει στις εταιρείες που εσχροκερδούν. Εμείς έχουμε επανειλημμένα αναδείξει ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο η εσχροκέρδεια, γιατί το τι θα βαφτίσει η εσχροκέρδεια είναι που βάζει τον πύχη του νόμιμου κέρδους. Εμείς λέμε το πρόβλημα έγκυται ακριβώς στη λειτουργία μιας οικονομίας που κυνηγάει το κέρδος. Από εκεί πέρα, το τι θα βαφτίσει η εσχροκέρδεια έχει να κάνει με πολλά υπάρχει πράγματα. Υπάρχει και μια καχυποψία του κόσμου για το αν εισπράττονται τελικά τα. Εγώ σας λέω και ότι εισπράττονται. Σας είπα ότι είναι 25 δις. Τα κέρδη. Το 1 εκατομμύριο, τι θα κάνει σε μια εταιρεία, τα έχει βγάλει ήδη, τι θα συνεχίσει να εφαρμόζει αυτή την πολιτική, την εμπορική πολιτική για τα προϊόντα της. Γιατί αποδίδει. Δεν είναι λοιπόν το θέμα η επιβολή προστίμων, ούτε καν αυτά τα ποσοστά της τάξης των 15% επί των κερδών. Τη στιγμή που έχουν μειώσει, για παράδειγμα, όλες οι κυβερνήσεις μέσα στα προηγούμενα χρόνια, τη φορολογία των μερισμάτων. Που αυτό και αν είναι. Το θέμα είναι να χτυπηθεί πραγματικά, να βοηθηθεί ο κόσμος να τα βγάλει πέρα. Και έχουμε καταθέσει επανειλημμένα σαν Κομμουνιστικό Κόμμα προτάσεις και έχουμε πει ότι πρέπει να μηδενιστεί ο ΦΠΑ στα είδη ευρείας λαϊκής κατανάλωσης, τα είδη πρώτης ανάγκης. Πρέπει να μηδενιστεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Πρέπει να παγώσουν οι πληστηριασμοί. Πρέπει να υπογραφούν επιτέλους συλλογικές συμβάσεις για να μην είναι μόνος ο εργαζόμενος απέναντι στον εργοδότη και έρμεο του τι. Να μην μπορεί με κανένα τρόπο να υπερασπιστεί τον εαυτό του και φυσικά για νέες αυξήσεις μισθών. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να στηριχθεί το λαϊκό εισόδημα. Και φαίνεται με την αποτυχία όλων των μέτρων μέχρι τώρα. Μάλιστα, να πάμε τώρα σε αυτό που είπατε και νωρίτερα και στην αυριανή συγκέντρωση που γίνεται για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί είσαστε αντίθετοι εσείς αν ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο συνδυαστεί με την αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων? Γιατί αυτά τα δύο από μόνα τους είναι αντιφατικοί όροι. Να ξεκινήσω από το γιατί δεν μπορεί το δημόσιο πανεπιστήμιο να αναβαθμιστεί από τον ανταγωνισμό με τα ιδιωτικά που διαφημίζει η κυβέρνηση. Είδαμε τέτοια αναβάθμιση στα δημοτικά, στα λύκεια και στα γυμνάσια που συνυπάρχει η ιδιωτική εκπαίδευση με τη δημόσια χρόνια τώρα. Σε τι βοήθησε αυτός ο ανταγωνισμός? Όποιος έχει να πληρώσει πηγαίνει στα ιδιωτικά. Όποιος δεν έχει πηγαίνει στο δημόσιο και από εκεί και πέρα εξαρτάται από το τι ψίχουλα θα δώσει, θα διαθέσει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση και πώς τι πολιτική θα ασκήσει για να αναπτύξει τη δημόσια παιδεία. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι τα μέτρα που όταν λέει ο Υπουργός Παιδείας ότι θα στηρίξει το δημόσιο πανεπιστήμιο, αναφέρεται κατευθείαν σε δύο πράγματα. Λέει θα ελαχιστοποιήσω τη γραφειοκρατία, θα απελευθερώσω από τη γραφειοκρατία τα δημόσια πανεπιστήμια και το άλλο είναι διαφημίζει τα 450 και δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης που επισημαίνω θα περάσουν από τα πανεπιστήμια, δεν θα μείνουν στα πανεπιστήμια. Αν δούμε προσεκτικά μία-μία αυτές τις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, χρηματοδοτούν κατευθείαν επιχειρήσεις μέσα από συμπράξεις με πανεπιστήμια. Και αν δούμε και το τι χρηματοδοτούν, θα δούμε ότι τελικά αυτό που μένει, που θα μείνει στα πανεπιστήμια, είναι ψίχουλα και σε υποδομές και σε χρήματα. Τώρα, το αν ένα ή δύο θα καρποθούν κάτι, θα πάρουν κάτι από αυτά, δεν σημαίνει στήριξη των πανεπιστημίων. Στήριξη των πανεπιστημίων σημαίνει κρατική, σταθερή επιχορήγηση πραγματικά αυξημένη για να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες που έχουν συσσωρευτεί μέσα στα χρόνια, σημαίνει ανάπτυξη των υποδομών, αλλά όχι με ανταποδοτικό χαρακτήρα, ώστε πάλι να βγάλουν οι όμιλοι, να στηριχθούν οι φοιτητές να σπουδάσουν. Αν θέλει να στηρίξει τα περιφερειακά πανεπιστήμια, πρέπει να φτιάξει εστίες δωρεάν υψηλής ποιότητας, σύγχρονες τέλος πάντων, έτσι, όχι πολυτελείς, σύγχρονες, ώστε να μπορεί ένα παιδί να πηγαίνει να σπουδάζει μακριά από τον τόπο κατοικίας του, χωρίς να επιβαρύνει την οικογένειά του και έτσι να πάει να σπουδάσει εκεί που πέρασε. Απ' την άλλη, ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο θα μπορούσε να γίνει μαγνήτης για ξένους φοιτητές που θα ερχόντουσαν στην χώρα μας, όπως γίνεται με την Κύπρο, να σπουδάσουν εδώ, ή ενδεχομένως να αποτρέψει Έλληνες
να φύγουν στο εξωτερικό και δει στις χώρες τις γειτονικές μας. Δηλαδή, πας στη Σόφια και ακούς μόνο ελληνικά, δεν ακούς βουλγάρικα. Ναι, θα μπορούσε. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Τι θα αφήσει αυτό στον Έλληνα φοιτητή, στην Ελληνίδα φοιτήτρια και στην οικογένειά τους? Τι όφελος θα έχει η ελληνική οικογένεια από αυτού του είδους? Είναι ένας τύπος τουρισμού. Γι' αυτό μιλάμε. Αν δούμε λοιπόν, και λέει ας πούμε ο Υπουργός και η κυβέρνηση ότι αναμένεται να συνεισφέρει 1% στο ΑΕΠ. Αυτό το άνοιγμα στην αγορά. Γιατί τέλος πάντων γι' αυτό γίνεται. Για το άνοιγμα στην αγορά, όλα τα άλλα είναι. Και γίνεται και για άλλον ένα λόγο, να οθηθεί. Συγχωρέστε μου λίγο την παρένθεση, θα απαντήσω στο ερώτημά σας. Να εξωθηθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο στο να ιδιωτικοποιηθεί το ίδιο. Αλλά μπορούμε να το πιάσουμε μετά αυτό. Τώρα, για το θέμα των εσόδων. Ο τουρισμός συνεισφέρει 10% στο ΑΕΠ. Η ναυτιλία συνεισφέρει 8% στο ΑΕΠ. Τι μένει από αυτό σε μας στον τόπο? Άθλιες σχέσεις εργασίας, φρικτή εκμετάλλευση των εργαζομένων και η ελληνική οικογένεια δεν μπορεί να κάνει διακοπές, γιατί ανεβαίνουν τιμές. Στις δε μεταφορές είμαστε μια νησιωτική χώρα και δεν μπορεί ο νησιώτης να συνδεθεί με το κέντρο, γιατί είναι απαράδεκτα υψηλά τα ναύλα και θα ανέβουν και άλλο τώρα με τις νέες ρυθμίσεις και το πακέτο Fit for 55 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψήφισαν όλα τα κόμματα και έχουμε και ταυτόχρονα δεν εξυπηρετεί, δεν έχει καν τακτικά δρομολόγια και επιδοτούνται και οι εφοπλιστές γι' αυτό. Άρα λοιπόν όλη αυτή η ανάπτυξη και η συνεισφορά στο ΑΕΠ πώς επιστρέφει στον κόσμο? Μήπως επιστρέφει μέσα από αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας? Είδαμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε έξαρση και κορονοϊού και γρίπης, τα νοσήματα της εποχής και ό,τι μας έχει αφήσει η πανδημία. Τι σημαίνει αυτό για τα, ελληνικά, για τα δημόσια νοσοκομεία? Στενάζουν, έχουν ήδη βγει πραγματικά διαλυμένα από την πανδημία. Το προσωπικό τους έχει μειωθεί πάρα πολύ και έχει εξαντληθεί. Δεν έχουν στηριχθεί με κανένα τρόπο. Μου προλαβαίνετε τα θέματα. Συγγνώμη. Όχι, καλά κάνετε. Λέτε, θα σας ρώταγα γι' αυτό. Για τον COVID τώρα. Ακούμε και συνέχεια ανάπτυξη, έσοδα, ανεβαίνει το ΑΕΠ. Ωραία, ανεβαίνει το ΑΕΠ. Ποιος καρπούται από αυτό το πράγμα? Σε ποιανού τις τσέπες πάνε αυτά τα χρήματα τελικά? Πώς μοιράζεται αυτός ο πλούτος? Και βλέπουμε, έχουμε πια εμπειρία. Γιατί κάθε φορά που ιδιωτικοποιείται ένα κομμάτι που μέχρι τώρα καλύπτονταν με έναν τρόπο από κρατικά χρήματα, όπως ας πούμε είναι η πρόνοια, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η παιδεία, αυτό σημαίνει επιβάρυνση της τσέπης του νοικοκυριού. Κάπως πρέπει να είναι ανάγκες αυτά. Γι' αυτό και έχουν εκείνοι και καλές περιπτώσεις για τους επενδυτές, γιατί έχουν εγγυημένη πελατεία. Έχεις ανάγκη την υγεία, θα πληρώσεις ό,τι έχεις και δεν έχεις, θα το δώσεις για να γίνεις καλά. Άρα λοιπόν τι κάνουνε? Παραδίδουν στον ιδιωτικό τομέα εξασφαλισμένη πελατεία, που σημαίνει όμως αυτό για την ελληνική οικογένεια ότι δεν μπορεί ούτε να τα βγάλει πέρα και πρέπει να πληρώνει και από πάνω για υπηρεσίες που μέχρι τώρα τουλάχιστον καλύπτονταν με έναν τρόπο. Άρα με ποιο τρόπο αυτή η ανάπτυξη εξυπηρετεί τους περισσότερους? Το σύστημα τώρα πιστεύετε θα αντέξει, γιατί έχουμε ήδη πίεση από τα κρούσματα COVID? Δεν ξέρω αν θα αντέξει. Είναι όντως δύσκολα τα πράγματα και βλέπουμε πάλι την κυβέρνηση να λέει στον κόσμο προστατευτείτε μόνοι σας. Αυτό το αφήγημα της ατομικής ευθύνης, που δεν αφήγημα, είναι η συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Ουσιαστικά τι λέει η κυβέρνηση? Δεν πρόκειται να κάνω τίποτα σε επίπεδο κοινωνίας. Ο καθένας είναι μόνος του, όπως σας τα βγάλει πέρα. Εγώ αυτά έχω προτεραιότητες, θέλω να τρέξω επενδύσεις, θέλω να τρέξω ιδιωτικοποιήσεις και αυτά θα κάνω. Τα υπόλοιπα όπως μπορεί ο καθένας. Αυτό σημαίνει ατομική ευθύνη. Μόνο να πω ότι οι κοινωνίες δεν είναι αθροίσματα ατόμων, όπως έλεγε συλλογές από τον Αποστόλη Θάτσερ. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη να λειτουργεί σε κοινωνικό πλαίσιο και αν θέλετε και γι' αυτό κιόλας ένας λόγος που βλέπουμε και αυτή την παραβατικότητα στα σχολεία, συγγνώμη τώρα θέλω να αλλάξω θέμα, και βλέπουμε όλα αυτά τα πραγματικά θλιβερά περιστατικά, τραγικά περιστατικά. Έχετε δει τη λίστα μου, την έχω εδώ. Όχι όμως. Την κλιματικότητα τώρα. Αλλά συνδέονται, βλέπετε, έρχεται το ένα μετά το άλλο. Ναι, το ένα δεν είναι το άλλο, βέβαια. Έχει να κάνει.
με το κυνήγι της ατομικής επιτυχίας και της ατομικής επιλογής έχει να κάνει. Να συνεχίσουμε την συζήτησή μας με την βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, την κυρία Αφροδίτη Κτενά, και να πάμε στο θέμα που μόλις προείπατε, για το θέμα της εγκληματικότητας. Ναι. Όπου και έχουμε και πάλι γυναικοκτονίες στο προσκήνιο, αλλά έχουμε και εγκληματικότητα στις μικρές ηλικίες. Σε σημείο που έχει ξεφύγει η κατάσταση. Ναι, αυτό είναι πραγματικά μεγάλο πρόβλημα και όπως λέγαμε δεν έχει να κάνει, έχει κοινωνικά αίτια, δεν είναι απλά ένα φαινόμενο που έχει να κάνει με την πανδημία. Προφανώς η πανδημία και ο κλεισμός των παιδιών και η έλλειψη κοινωνικοποίησης δεν βοήθησε, αλλά τέτοια φαινόμενα έχουμε για παράδειγμα στη ΣΥΠΑ από πολλές δεκαετίες πριν. Και δεν αφορά μόνο τα χαμηλότερα στρώματα, οικονομικά στρώματα. Και αυτό δείχνει ακριβώς το ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά στις σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα στην κοινωνία. Και για μας αυτό είναι αλληλένδετο με τις εκμεταλλευτικές σχέσεις που έχουν κατησχίσει παντού και διαπερνούν πια κάθε πτυχή της ζωής μας. Ακόμα θα μου επιτρέψετε και το θέμα της αναπαραγωγής, όπως είδαμε, γιατί συζητιέται τώρα και αυτό το θέμα. Βλέπουμε ότι έχουμε ακόμα και εμπορευματοποίηση των ευρείων. Βλέπουμε το δρόμο της ατομικής επιλογής που λέγαμε από την υγεία, την παιδεία, στο τι αν θα δουλέψεις, πότε θα δουλέψεις κτλ. Όλα αυτά και βέβαια ένταση του ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός είναι ο βασικός μοχλός σε αυτό το σύστημα. Άρα λοιπόν όλοι πρέπει να ανταγωνίζονται όλους για μια θέση στον ήλιο. Προφανώς δεν ξεκινάμε όλοι με τα ίδια εφόδια, ούτε από την ίδια θέση. Αυτό λοιπόν λειτουργεί σε πάρα πολλά επίπεδα, δημιουργεί, παράγει βία, γιατί είναι βίαιο από μόνο του αυτός ο τρόπος. Ο ανταγωνισμός είναι ένας βίαιος μηχανισμός από μόνος του. Και αυτό παράγει και τη βία μέσα στην κοινωνία. Και βέβαια, εδώ έχει να κάνει, επειδή είπατε και για τις γυναικοκτονίες, και αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια και έχει σαφέστατα να κάνει αυτό που λέμε εμείς η διπλή εκμετάλλευση της γυναίκας. Δεν είναι μόνο η εκμετάλλευση, είναι η γυναίκα υφίσταται και την εκμετάλλευση στον εργασιακό βίο από τον εργοδότη και ξέρουμε ότι είναι χαμηλότερη, για παράδειγμα, η μισθή στις γυναίκες, αλλά οι δυνατότητες εξέλιξης στη δουλειά τους, αλλά και από μέσα στο σπίτι, γιατί η γυναίκα σήμερα, σκεφτείτε, έχει βγει στην παραγωγή, καλείται να συνεισφέρει ισότιμα με τον άντρα και ταυτόχρονα είναι φορτισμένη με την υγεία, με την φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων, των πιο ασθενών μελών ενός νοικοκυριού. Και η λύση, η πραγματικά προοδευτική λύση, είναι να στηρίξεις με κρατικές δομές και τις ανάγκες, να τις καλύψεις αυτές τις ανάγκες, δηλαδή να μην είναι μια γυναίκα επιφορτισμένη με αυτά, ή για να μπορέσει να πάει να δουλέψει, για να μπορέσει να ασχοληθεί με τον εαυτό της, για να μπορέσει να απαιτήσει, αν θέλετε, το σεβασμό από τους γύρω της και να διεκδικήσει, να συμμετέχει κοινωνικά, ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει μαζί με άλλους εργαζόμενους τα δικαιώματά της. Αυτό λοιπόν προϋποθέτει μια στήριξη για τη γυναίκα. Επίσης για τις κακοποιημένες γυναίκες, για τις γυναίκες που είναι μέσα σε δύσκολες σχέσεις, πάλι χρειάζεται κρατική παρέμβαση και στήριξη. Δεν φτάνουν τα ευχολόγια και τα κορδελάκια ή οι μέρες που αφιερώνουμε. Και καλό είναι, ωραία είναι όλα αυτά. Καλή είναι η ευαισθητοποίηση. Αλλά εδώ πέρα χρειάζεται να ξέρει μια γυναίκα που ζει μέσα σε μια τέτοια κατάσταση πού να αποτανθεί. Πώς να στηριχθεί με το παιδί του όταν δεν έχει δουλειά, για παράδειγμα, σταθερή, όταν δεν έχει που να πάει να μείνει. Να κλείσουμε, κυρία Κτενά, νομίζω, πιστεύω ότι θα την κρίνετε και εσείς δημιουργική και παραγωγική τη συζήτηση, με το θέμα, το άλλο θέμα της επικαιρότητας, το οποίο αναμένουμε και σήμερα ανακοινώσει και από τον Πρωθυπουργό, για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Η στάση του ΚΚΕ, το οποίο δεν μασάει ποτέ τα λόγια του, ποια είναι? Ναι, έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένα. Καταρχάς, θα το δούμε πρώτα ακριβώς τι έρχεται. Τώρα, γενικά, η δικιά μας θέση εκκινεί από την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και των αναγκών του παιδιού. Και κατά τα άλλα, όπως επίσης και των ανθρώπων βρίσκονται σε σχέση. Τι θέλω να πω? Δεν έχει σημασία το είδος της σχέσης.
ή μεταξύ ποιών υπάρχει μια σχέση, μεταξύ δύο ενηλίκων που έχουν αποφασίσει να μοιραστούν τη ζωή μαζί τους. Μεταξύ τους, συγγνώμη, μαζί. Ναι. Αυτό που έχει σημασία είναι ο καθένας από αυτούς, η καθεμία από αυτές, να έχει τα ίδια δικαιώματα και να είναι εξασφαλισμένη. Δηλαδή, δεν θα πρέπει κάποιος να περιμένει να πάρει τη σύνταξη του συντρόφου του για να μπορέσει να ζήσει τα γεράματά του. Θα πρέπει κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα αν είναι σε σχέση ή όχι, να έχει αξιοπρεπή σύνταξη. Θα πρέπει κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από το αν είναι σε σχέση ή όχι, να έχει αξιοπρεπή μισθό, δουλειά, διαβίωση. Αν βγάλεις λοιπόν αυτό το φορτίο από τη μέση, πάβει η... Θέλω να το πείτε γάμο, θέλω να το πείτε συμβίωση. Πάβει η σχέση να υπόκειται σε οικονομικούς κανόνες και κριτήρια και γίνεται πια πραγματικά μια ελεύθερη ένωση μεταξύ ενηλίκων. Αυτά για το θέμα του γάμου. Τώρα, στο θέμα της... θέλω να πω, δεν είναι το τυπικό το θέμα και πώς θα το βαφτίσουμε, αλλά πώς το κάθε άτομο έρχεται σε αυτή τη σχέση, με τι κριτήρια, κίνητρα κτλ. Ανάγκες. Τώρα, στο θέμα του παιδιού, για μας είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί, όπως είπα και πριν, δεν μπορεί να είναι θέμα... Πρέπει να εξασφαλίζονται τα δικαιώματα και οι ανάγκες του παιδιού από το ίδιο το κράτος και να μην είναι θέμα τύχης το τι θα γίνει το ένα ή το άλλο. Επίσης, επειδή έχει ανοίξει και κουβέντα γιατί μέσω της τεχνοθεσίας, αυτό που είπα πριν για την παρένθετη μητρότητα ή το πώς ένα ομόφυλο ζευγάρι θα αποκτήσει παιδιά κτλ. Έχουμε περάσει προπολού στην εποχή της συμπορευματοποίησης και αυτού του τομέα. Όχι μόνο με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, που ξέρουμε ότι είναι μια τεράστια βιομηχανία παγκοσμίως και στη χώρα μας, και αντί να είναι κάτι που βοηθάει τα ζευγάρια που δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν, γίνεται αντικείμενο εμπορίου. Εδώ να πω ότι υπάρχει ταρίφα για τα οάρια, για παράδειγμα. 5.000. Υπάρχει ταρίφα για την παρένθετη μητρότητα, 20.000. Αυτό καταλαβαίνετε ότι αφαιρεί από τη μέση κάθε επιχείρημα για αλτρουισμό και προσφορά και όλα αυτά. Και τη στιγμή που έχεις, για παράδειγμα, πόλεμο στα βόρεια σύνορα, στο βορρά πάνω, στην Ουκρανία, έχεις όλες αυτές τις στρατιές των εξαθλειωμένων και των προσφύγων και των μεταναστών, γυναικών που βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, καταλαβαίνετε πόσο εύκολα είναι αυτές οι γυναίκες να γίνουν αντικείμενα εκμετάλλευσης με αυτόν τον τρόπο. Αυτά είναι τα θέματα που μας απασχολούν. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στην πρωινή επισκόπηση. Ενδιαφέρουσες πάντα οι απόψεις σας. Γι' αυτό και οι δημοσκοπήσεις σας φέρνουν σε διψήφιο νούμερο κοντά. Και ελπίζουμε να πάμε καλά και σε ευρωεκλογές. Να είστε καλά.